με τη δυνατότητα της τεχνολογίας μαζί μας, τον επίκουρο καθηγητή του ΕΚΠΑ, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμών, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, από το Ηράκλειο. Και θα ήθελα, πρωτού σας δώσω το λόγο, να δούμε μαζί, όλοι μαζί, κάποια στοιχεία που έχουμε κάνει σε γραφήματα εδώ στην Κρήτη TV για το πώς εξελίσσεται η πανδημία τις τελευταίες 8 ημέρες από την περασμένη Δευτέρα, και μπορούμε να δούμε τον πρώτο πίνακα που έχει να κάνει με την πορεία της πανδημίας και της μολύνσης στη χώρα, αρχής γενομένης από τις 27 Ιουνίου, όπου έχουμε 8.000 μολύνσεις, για να φτάσουμε στην 28 Ιουνίου και να ξεπεράσει τις 20.000 μολύνσεις η χώρα, να φτάσουμε στην 29η για να δούμε πάλι μολύνσεις περίπου στις 16.500, και βλέπουμε ότι από την περασμένη Τρίτη και για όλη την εβδομάδα υπάρχει μία σταθερότητα, δηλαδή περίπου στις 16 με 15.000 μολύνσεις είναι καθημερινά, με εξαίρεση το Σαββατοκύριακο που οι μολύνσεις έπεσαν γιατί μειώθηκε και ο αριθμός των τεστ. Αυτές είναι οι μολύνσεις στη χώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μία καμπύλη που λειτουργεί εκθετικά με μία μικρή σταθερότητα και μία πτώση στα Σαββατοκύριακα, που έτσι κι αλλιώς η δειγματοληπτική έλεγχη είναι μειωμένη. Πάμε να δούμε τώρα τον δεύτερο πίνακα που αφορά την Κρήτη, η οποία Κρήτη σήμερα με βάση τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ βρίσκεται και στο βαθύ κόκκινο. Λοιπόν, ξεκινάμε στις 27 Ιουνίου με 900 κρούσματα, για να έχουμε μία εκτόξευση την Τρίτη 28 Ιουνίου και να φτάσουμε στα 1.800 κρούσματα. Και βεβαίως βλέπουμε ότι από 1.500 έως 1.700 είναι τα κρούσματα μέχρι και την Παρασκευή, για να έχουμε μία πτώση το Σάββατο περίπου στα 800 κρούσματα και μία πτώση σήμερα επίσης στα 800 κρούσματα, μιας και οι αριθμοί των ελέγχων και εδώ στην Κρήτη είναι πολύ μικρότεροι σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Πάμε τώρα να δούμε έναν σκληρό δείκτη. Είναι ο δείκτης των διασωληνωμένων, που νομίζω ότι αποτελεί και το βασικό σημείο για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. 27 Οκτώβρου οι διασωληνωμένοι ήταν 97. Για να φτάσουμε 28 Ιουνίου στους 96, πάμε στην αμέσως επόμενη μέρα 95, 96, 95, 95 μέχρι και την Παρασκευή, για να πάμε στους 98 το Σάββατο και να φτάσουμε σήμερα στους 102. Μετά από αρκετό καιρό ξανά βλέπουμε έναν τριψήφιο αριθμό διασωληνωμένων. Κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε με αυτό, αυτός είναι και ο δείκτης, μαζί με τους θανάτους βεβαίως, που καθορίζει και την πορεία της πανδημίας, όπως και τις αντοχές του ΕΣΥ. Χθες είχαμε 26 θανάτους, σήμερα 23. Βλέπουμε ότι και ο αριθμός των θανάτων ανεβαίνει. Κύριε Μαγιορκίν, κύριε καθηγητά, σας άκουσα πριν από μερικές ημέρες να κάνετε λόγο για μία έξαρση. Τελικά είναι μία έξαρση που κρατάει λίγο παραπάνω από το κανονικό, ή μιλάμε πλέον για ένα νέο κύμα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού? Κοιτάξτε, τώρα αυτοί οι ορισμοί είναι επιδημιολογικοί και έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Τώρα, η έννοια του κύματος συνήθως έχει και την έννοια ενός καινούριου στελέχους, το οποίο δημιουργεί έτσι μια έκπληξη και αλλάζει τα δεδομένα. Για να εξηγήσω τι εννοώ, όταν μια νόσος περνάει πια σε αυτό που λέμε ενδημικότητα, δεν τα ονομάζουμε κύματα και γι' αυτό το λόγο δεν λέμε ότι η γρήπη του 19, του 17 ήταν στο 15ο κύμα. Mm-hmm. Γιατί έχει περάσει πια, ας πούμε, στην ενδημικότητα. Τώρα εμείς είμαστε στη φάση που μάλλον περνάει στην ενδημικότητα, αλλά ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει εδώ στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό το έχουν συνειδητοποιήσει και γι' αυτό το λόγο έχουν πέσει και αρκετά οι τόνοι. Για να μην πούμε λοιπόν στο αν είναι κύμα ή έξαρση, εγώ θα πω ότι πρόκειται για τη θερινή έξαρση, γιατί μάλλον θα έχουμε μία θερινή και μία χειμερινή έξαρση στη φάση της ενδημικότητας. Αυτή είναι η πρόβλεψη που έχουμε τώρα. Σίγουρα μπορούμε να πάρουμε παράδειγμα από δύο χώρες που έχουν περάσει αυτή την έξαρση. Είναι η Νότιος Αφρική και η Πορτογαλία. Και μπορούμε να καταλάβουμε περίπου τι περιμένουμε και για την Ελλάδα. Κύριε καθηγητά, αυτή η έξαρση θα κρατήσει εκεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου και μετά θα αρχίσει η πτώση? Γιατί όσο αυξάνονται οι μολύνσεις, φαντάζομαι θα αυξηθεί και η επιβάρυνση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ήδη, ας πούμε, βλέπουμε τριψήφιο αριθμό διασωληνωμένων στη χώρα. Ναι.
Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι οι προβλέψεις που κάνουμε τώρα για το όμικρον 4, όμικρον 5 που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να δούμε τι συνέβη, ας πούμε, στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία, αν κάνουμε αναγωγή στον ελληνικό πληθυσμό, το maximum ήταν, φτάσανε γύρω στους 120 με 130 διασωληνωμένους στο απόγειο. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε μόνο εκεί. Μπορεί να πάμε παραπάνω, διότι στην Ελλάδα έχουμε την τάση και διασωληνώνουμε πιο εύκολα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε στα σημεία που ήμασταν το χειμώνα. Δηλαδή δεν θα δούμε 300 διασωληνωμένους, γιατί υπάρχουν και κάποιες προβλέψεις που μιλάνε για ακόμα παραπάνω. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί κάπου μεταξύ 100 και 200 και μετά θα αρχίσει να πέφτει πάλι. Δεν έχει τη δυνατότητα ο ιός να κάνει πολύ μεγαλύτερες εξάσεις, ιδίως μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε λογικά τα μοντέλα προβλέπουν ότι στο πρώτο δεκαήμερο, άντε να πάει και στο πρώτο δεκαπενθήμερο, θα φτάσει στην έξαρση και μετά θα αρχίσει να πέφτει. Αυτή είναι η βασική πρόβλεψη που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα τον Αύγουστο θα επιστρέψουμε στους αριθμούς που είχαμε έτσι το Μάιο και τον Απρίλιο, που ήταν μια ελεγχόμενη εικόνα της πανδημίας ή ενδημίας. Γιατί είπατε ότι ίσως ο ιός να γίνεται ενδημικός και να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία που αρκετές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν πιο συχνά λόγο για την ενδημικότητα πια του ιού. Ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του γεγονότος ότι άλλες χώρες το αντιμετωπίζουν σαν ενδημικό είναι ότι το τέστινγκ έχει μειωθεί δραματικά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη στην Ευρώπη στο τέστινγκ. Πρώτη την Κύπρο, η οποία όμως έχει και πολύ μικρό πληθυσμό. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και αυτούς τους αριθμούς σε διαγνώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουμε κάτι στραβό. Καλά το κάνουμε και κάνουμε πολλές διαγνώσεις, γιατί έχει σημασία και για τη θεραπεία αλλά και για την πρόληψη. Απλά να έχουμε λιγάκι στο μυαλό μας την εικόνα ότι πλέον οι μεγάλοι αριθμοί των διαγνώσεων δεν θα παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο όσο το τι πίεση δέχονται οι ΜΕΘ, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως είναι και αυτό που κάναμε και με τη γρήπη. Με τη γρήπη, για να καταλάβουμε πόση πίεση, πόσο σημαντικό είναι ένα κύμα, το καταγράφαμε με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η πλεονάζουσα θνησιμότητα, όχι η θάνατη, γιατί η θάνατη υπάρχει ένα θέμα με τις καταγραφές. Και το δεύτερο στοιχείο που μας ενδιαφέρει είναι πόσα κρεβάτια ΜΕΘ είναι έχουν καταληφθεί από άτομα που έχουν το συγκεκριμένο νόσημα. Μάλιστα. Θα καλησπερίσω και την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, την δημοξιολόγο, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Κυρία Παγώνη, καλησπέρα σας από την Κρήτη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από την Κρήτη που είναι στο βαθύ κόκκινο, κυρία Παγώνη. Έχουμε μία μεγάλη έξαρση μολύνσεων. Η Κρήτη είναι πλέον δεύτερη σε διασπορά μετά το λεκανοπέδιο της Αττικής, με εκατοντάδες μολύνσεις καθημερινά. Όμως έχουμε και έναν διπλάσιο πληθυσμό στο νησί, καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε χιλιάδες τουρίστες και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Θέλω λίγο τη δική σας εκτίμηση. Γιατί, επειδή παρακολουθούμε τους αριθμούς, στην αντίστοιχη έξαρση του Φεβρουαρίου και του Απριλίου είχαμε τετραπλάσιο αριθμό διασωληνωμένων στην Κρήτη. Σήμερα έχουμε 9 διασωληνωμένους με μολύνσεις που αγγίζουν πολλές φορές και τις 2.000 την ημέρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υποπαραλλαγές αυτές της όμικρον έχουν μια μικρότερη επιθετικότητα, άρα δεν υπάρχει και επιβάρυνση στο ΕΣΥ. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι και η Κρήτη είναι στο βαθύ κόκκινο, όπως είναι και η Αττική. Είναι λογικό, γιατί η Κρήτη έχει πάρα πολύ τουρισμό, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και γι' αυτό έχει και μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Αυτή τη στιγμή, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο την επιστημονική κοινότητα είναι τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς θα διαχειριστούν τα περιστατικά. Στα νοσοκομεία όντως υπάρχει αύξηση του αριθμού των νοσηλευωμένων. Δεν υπάρχουν όμως μεγάλη αύξηση του αριθμού των νοσηλευωμένων, συγγνώμη. Δεν υπάρχει όμως αύξηση μεγάλη, είναι ελάχιστη αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων. Οι ασθενείς οι οποίοι έρχονται και νοσηλεύονται στα νοσοκομεία είναι περισσότερο με υποκείμενα νοσήματα και μεγάλες ηλικίες. Οι μικρότερες ηλικίες παίρνουν οδηγίες και οι περισσότεροι είναι στο σπίτι τους και αντιμετωπίζουν απλά την νόσο. Αυτό που έχει σημασία τώρα από εδώ και πέρα είναι ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι θα υπάρχει αυτό το κύμα έξαρση μέχρι στις 15 περίπου Ιουλίου, από ό,τι λέγεται, και μετά θα δούμε. Δηλαδή θα είναι σε εξάσεις και υφέσεις στην ουσία η νόσος όλη αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, ότι αυτό που θα μας προφυλάξει περισσότερο είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας και βέβαια οι μάσκες.
επειδή τον τελευταίο καιρό έχει χαλαρώσει ο κόσμος και στα αεροπλάνα και στα πλοία, όλοι το είδαμε, ταξιδέψαμε αυτό τον καιρό και είδαμε ότι η μάσκα δεν χρησιμοποιείται. Η μάσκα, όπως όλοι ξέρουμε, σώζει ζωές. Όταν θα έχουμε λοιπόν τη μάσκα, είναι αρκετά το ποσοστό των εμβολιασμένων, έχουμε στα χέρια μας το αντιϊκό φάρμακο και τα πρωτόκολλα, νομίζω ότι τα πράγματα θα μπορούν να πάνε πολύ καλά. Επιπλέον, οι 4 και οι 5 υποπαραλλαγές δεν έχουν καμία σχέση με τη Δέλτα. Γιατί πέρσι τέτοιο καιρό η μεγάλη έξαση που την περιμέναν πιο αργά και ήρθε αρχές Ιουλίου ήταν η Δέλτα στα νοσοκομεία. Και η Δέλτα ήταν μια υποπαραλλαγή με πολλές επιπλοκές, ειδικά στους μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους και σε όσους είχαν υποκείμενα νοσήματα. Επιπλέον η Δέλτα αναφερόταν στο κατώτερο αναπνευστικό και όχι στο ανώτερο, που έχουμε την 4 και την 5. Αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια ότι στα νοσοκομεία έχουμε αύξηση κρεβατιών, ήδη αυξήσαμε τα κρεβάτια σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, σε όλα τα νοσοκομεία, όσον αφορά για τους ασθενείς COVID. Και ποιο αποτέλεσμα έχει αυτό? Ενώ προσπαθούσαμε να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς non-COVID, να προχωρήσουν τα χειρουργεία, να προχωρήσουν τα τακτικά ιατρία των non-COVID ασθενών, αυτή τη βδομάδα έχουμε μπλοκάρει και πήραμε κρεβάτια non-COVID και τα κάναμε COVID για να μπορέσουμε να νοσηλεύσουμε την αύξηση των ασθενών οι οποίοι προσέρχονται στα νοσοκομεία. Κύριε Μαγιορκίν, κύριε καθηγητά, θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα δούμε και κάποια δεδομένα αργότερα με τον εξαιρετικό εδώ καθηγητή από την Κρήτη, τον κύριο Αχιλέα Γκίκα. Ένα ερώτημα που θέτουν οι τηλεθεατές είναι οι επαναλημώξεις. Και βλέπουμε ότι οι επαναλημώξεις ανεβάζουν το δείκτη και τον αριθμό των μολύνσεων. Ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για την ανοσία της αγέλης. Μπορώ να σας πω με σιγουριά εδώ στην Κρήτη ότι ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού έχει νοσήσει. Αυτή η ανοσία της αγέλης δεν έχει επέλθει ακόμα? Και μετά από πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να υπάρξει μια επαναμόλυνση? Δηλαδή, ένας ασθενής έχει νοσήσει το Μάρτιο. Πότε ξαναμπορεί να κολλήσει? Λοιπόν, θέσατε πολλά θέματα. Το ένα θέμα που είπατε είναι το θέμα της επαναλήμωξης. Το θέμα της επαναλήμωξης οφείλεται στο γεγονός ότι τα καινούργια στελέχη, αυτά ο 4 και ο 5, διαφεύγουν κάπως της ανοσίας από προηγούμενα στελέχη. Το δεύτερο στοιχείο που υπάρχει είναι επειδή τα συγκεκριμένα στελέχη της όμικρον πλέον στοχεύουν στο ανώτερο αναπνευστικό. Και γνωρίζουμε ότι οι άμυνες του ανώτερου αναπνευστικού είναι πολύ χαμηλότερες από του κατώτερου αναπνευστικού. Δηλαδή η ανοσία που μπορούμε να αναπτύξουμε από στερεωτικού τύπου για το ανώτερο αναπνευστικό είναι περιορισμένης διάρκειας, το πολύ 2 μήνες. Γι' αυτό το λόγο, μετά από κάμποσο χρονικό διάστημα, είναι πολύ πιθανή η επαναλήμωξη. Άρα λοιπόν, τι δείχνει αυτό? Υψηλή πιθανότητα μετάδοσης, αυτά τα στελέχη, υψηλή πιθανότητα επαναλήμωξης, αλλά επειδή δεν μπορούν να πάνε στο κατώτερο αναπνευστικό, που υπάρχει ισχυρότερο surveillance, έχουμε λιγότερη νοσογονικότητα. Δηλαδή δεν κάνουν πνευμονίες εύκολα. Πόσο είναι το χρονικό διάστημα που μπορεί να επανανοσήσει κάποιος? Αυτό εξαρτάται, είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Υπολογίζουμε 2 με 3 μήνες ότι κρατάει αυτή η αποστηρωτικού τύπου ανοσία του ανώτερου αναπνευστικού. Να επισημάνω ότι δεν είναι κάτι που βλέπουμε μόνο στο συγκεκριμένο κορονοϊό. Οποιαδήποτε στελέχη και παθογόνα μπορούν να πηκήσουν το ανώτερο αναπνευστικό, μπορούν να το κάνουν ακόμα και σε εμβολιασμένους κτλ. Το έχουμε δει δηλαδή και ακόμα, για παράδειγμα, με μικρόβια όπως είναι ο μενιγκητιδόκοκκος, όπως είναι ο πνευμονιόκοκκος, απλά δεν μπορούν να πάνε πιο μέσα. Οι εμβολιασμένοι, δηλαδή τα εμβόλια, εμποδίζουν αυτά τα παθογόνα να πάνε πιο κάτω από το ανώτερο αναπνευστικό. Άρα λοιπόν, θα πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, ότι ο συγκεκριμένος ιός θα μπορεί να συνεχίσει να μολύνει το ανώτερο αναπνευστικό και γι' αυτό έχει επικρατήσει η όμικρον, γιατί καθώς αυξάνεται το τείχος ανοσίας, ο ιός, το μόνο, να το πούμε έτσι, οικολογικό σημείο που του επιτρέπεται σταδιακά είναι το ανώτερο αναπνευστικό, οπότε και εκεί στοχεύει και εκεί μπορεί και στοχεύει, γιατί πλέον δεν θα μπορεί εύκολα να πηγαίνει στο κατώτερο αναπνευστικό όσο αυξάνεται το τείχος ανοσίας. Το βασικό στοιχείο τώρα, αυτό που είπατε για ανοσία της αγέλης, είναι χρειάζεται υψηλού επίπεδου αποστηρωτική ανοσία, την οποία δεν μπορούμε να την επιτύχουμε προς το παρόν. Δεν ξέρουμε αν θα επιτευχθεί στο μέλλον, αλλά με τα υπάρχοντα εμβόλια και με το γεγονός ότι πλέον
ο κορονοϊός δεν στοχεύει στο κατώτερο αναπνευστικό, η ανοσία γέλης δεν είναι κάτι το οποίο θα δούμε, νομίζω, μάλιστα, στο σύντομο μέλλον. Κύριε καθηγητά, κύριε Χιλιαγκίκα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ερώτημα τηλεθεατή. Αν κάποιος έχει κάνει λίτη τις τρεις δόσεις και έχει νοσήσει, έχει αυτή τη λεγόμενη σούπερ ανοσία που λένε πολλοί συνάδελφοί σας? Δεν υπάρχει σούπερ ανοσία στον κορονοϊό. Η ανοσία στον κορονοϊό και μετά τον εμβολιασμό αλλά και μετά την φυσική λίμωξη κρατάει κάποιο χρονικό διάστημα και σιγά σιγά ατονεί και σβήνει. Οπότε χρειάζεται επαναπρόκληση του οργανισμού να ξανανεβάσει τον τίτλο των αντισωμάτων. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει σούπερ ανοσία, πραγματικά πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας ότι αυτή η ανοσία σβήνει σιγά σιγά με τον χρόνο. Κυρία Παγώνη, ένα ερώτημα που θέτουν οι τηλεθεατές. Θα ήθελα να πω, βεβαίως, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι πολλοί κόσμος ο οποίος υπηρετεί στα νοσοκομεία είτε γιατροί είτε νοσηλευτές, υπάρχουν τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, έχουμε πάρα πολλά κρούσματα στα νοσοκομεία και έχει δημιουργηθεί πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και μάλιστα άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί και με τρίτη δόση έχουν νοσήσει και νόσησαν πάλι μετά στον 1,5 μήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα στο νοσοκομιακό περιβάλλον είναι πολύ ψηλό το υγειονομικό φορτίο και είναι πολύ πιθανό ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται εκεί και αν δεν προσέχει, γι' αυτό προηγουμένως τόνισα το θέμα της μάσκα, να νοσήσει και στον 1,5 μήνα. Και εμείς τέτοια περιστατικά είχαμε αρκετά. Ένα θέμα που τίθεται είναι πλέον με αυτές τις υποπαραλλαγές της όμικρον, θα μπορούσαμε να πούμε ότι φτάνουμε στην τελική ευθεία, γιατί αυτή την τελική ευθεία όχι, την έχουμε τώρα 1,5 χρόνο. Όχι, ποτέ δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν ξέρουμε ακόμα αν υπάρχουν άλλες υποπαραλλαγές. Αυτό ποιος το πει είναι λάθος. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες υποπαραλλαγές τις οποίες θα δούμε αργότερα ή μπορεί και να μην υπάρξουν καθόλου. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να είναι προφήτης πάνω σε αυτό. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς εστιάζουμε στην 4 και στην 5 οι οποίοι έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, είναι μεταδοτικές. Όχι βέβαια σαν τη Δέλτα, δεν το συζητάμε, αφορούν το ανώτερο αναπνευστικό, αλλά δεν πάβουν να δημιουργούν προβλήματα και να έρχονται ασθενείς στα νοσοκομεία, να νοσηλεύονται και να ξεκινάει σιγά σιγά να πιέζεται το σύστημα. Και καταλαβαίνετε ότι όταν ξεκινάνε οι πιέσεις στο σύστημα τα πράγματα δυσκολεύουν. Και θέλω να πω κάτι, ότι όσον αφορά τις διασωληνώσεις, εμείς στην Ελλάδα πάντα υπάρχουν κριτήρια που διασωληνώνουμε και διασωληνώνονται συνήθως στις παθολογικές και πνευμονολογικές κλινικές και μετά οι ασθενείς μεταφέρονται στις μονάδες. Έτσι γίνονται οι διασωληνώσεις το 80%. Δεν γίνονται οι διασωληνώσεις μέσα στη μονάδα. Και θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν αυτά τα κριτήρια. Και εμείς βέβαια ποτέ δεν φτάσαμε, όπως φτάσαμε στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, να κάνουμε επιλογή διασωλήνωσης. Εμείς διασωληνώναμε έστω και άτομα τα οποία χρειαζόταν βάσει των κριτήριων να διασωληνωθούν, παραμένανε αν δεν είχαμε κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας σε απλούς θαλάμους διασωληνωμένα και ήταν υπό παρακολούθηση και συνεργασία των κλινικών που νοσηλεύονταν με τους γιατρούς της μονάδας. Και αυτά πρέπει να τα διευκρινίσουμε, γιατί πολλές φορές και για το θέμα της διασωλήνωσης υπάρχουν παρεξηγήσεις. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε καθηγητά? Να συμπληρώσω, απλώς συμφωνώ απολύτως με την κυρία Παγώνη. Εκείνο που πρέπει να περιγράψουμε για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές είναι τα καινούργια χαρακτηριστικά αυτού του κύματος ή όπως θέλετε πες το, αυτής της παραλλαγής. Σε σχέση με τον Γενάρη, όπου το Γενάρη είχαμε την εμφάνιση της όμικρον και που είχαμε μια τεράστιο πολύ ψηλό κύμα, φτάσαμε 3.500 τουλάχιστον εισαγωγές νοσηλευόμενους. Σήμερα έχουμε γύρω στους 960 ήταν προχθές. Είχαμε πάνω από 100 απώλειες την ημέρα, τώρα είμαστε γύρω στο 20, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 12 ο μέσος όρος. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι
τους έλειπε η ανοσία, δηλαδή είχαμε κάπου 300.000 ανθρώπους που δεν είχαν κάνει το τρίτο εμβόλιο, κυρίως των μεγάλων ηλικιών. Τώρα αυτή η ψαλίδα έκλεισε. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια καλύτερη θέση όσον αφορά τη μάχη απέναντι στον κορονοϊό και τον περιορισμό των επιπτώσεων. Και επίσης έχω να τονίσω ότι από αυτούς οι οποίοι είναι νοσηλευόμενοι με κορονοϊό στις μονάδες το νοσηλείας, ένα ποσοστό το οποίο δεν το γνωρίζουμε πόσο είναι ότι είναι νοσηλευόμενοι για κάποιο άλλο παθολογικό νόσημα και είναι νοσηλευμένοι με τον κορονοϊό και όχι από τον κορονοϊό. Κατανοητό. Όλο αυτό αλλάζει το περιβάλλον, το πεδίο, αλλάζει το κλίμα της επιθετικότητας του νέου αυτού κύματος και βλέπουμε ότι στις 2-2,5 εβδομάδες που αυτό το κύμα εξελίσσεται δεν έχει φτάσει σε τόσο ψηλά επίπεδα όπως ούτε η Ω2 ούτε η Ω. Αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει και για τη δημόσια υγεία, κάτι σημαίνει και για τη θνητότητα, κάτι σημαίνει για όλο το σύστημα υγείας. Κυρία Μπορμπουδάκη, πολύ γρήγορα θέλω να μου πείτε πόσο ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός διασωληνωμένων στην Κρήτη. Είχαμε φτάσει περίπου στις 25 διασωληνώσεις. 25 διασωληνώσεις. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε φτάσει και τις 33 νοσηλίες σε ΜΕΘ. Πάντα βέβαια είναι αυτό το οποίο λέει και μόλις είπε και ο καθηγητής. Εμείς από αρχής μετράμε τα περιστατικά COVID και με COVID και από COVID. Αυτό αλλάζει πολύ τα δεδομένα. Mm-hmm. Αυτό όμως που αξίζει να πούμε είναι ότι η θνητότητα, τουλάχιστον στην Κρήτη που εμείς ως υγειονομική περιφέρεια... Πραγματικά αυτό ήθελα να πω, ότι και ευτυχώς να συνεχιστεί έτσι, η Κρήτη έχει πολύ καιρό να μετρήσει θάνατο στην πανδημία. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Βέβαια πάντα μας στοιχίζει οι ζωές που έχουν χαθεί, είναι βέβαια μια μάχη η οποία δεν κερδίθηκε. Θέλω να ξεχνάμε ότι είχε τον πρώτο νεκρό της πανδημίας, δυστυχώς τον το Γερμανό. Γερμανό καθηγητή, τον πρώτο μήνα του lockdown. Ήταν 25 Μαρτίου όντως, ήταν ένας θάνατος που ήταν ο πρώτος θάνατος στην Ελλάδα. Κύριε Μαγιορκίνη, θέλω το εξής. Τι λέτε σε έναν άνθρωπο που έχει ένα υποκείμενο νόσημα, έχει ανοίξει ήδη η πλατφόρμα για την τέταρτη δόση και τι λέτε σε έναν άνθρωπο που δεν έχει υποκείμενο νόσημα και είναι κάτω των 60 για τον εμβολιασμό? Σε αυτόν που έχει υποκείμενο νόσημα υποψιάζομαι ότι είναι σε μια ηλικία, είπατε κιόλας, επειδή δεν είπατε ηλικία. Άνω των 60. Άνω των 60 με υποκείμενο νόσημα οπωσδήποτε να πάει να κάνει την τέταρτη δόση. Κάποιος ο οποίος είναι κάτω των 60 αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να πάει να κάνει το εμβόλιο. Και όταν λέω δεν έχουμε επαρκή στοιχεία, όχι ότι θα πάθει κάτι ο άνθρωπος, αλλά για να του δώσει κάποιο πιθανό όφελος. Και απλά θέλω να πω ότι τα εμβόλια δεν είναι άντε πάμε να κάνουμε ένα, δεν πειράζει, δεν θα μου κάνει κάτι. Είναι πλούτος παγκόσμιος. Και το έχει επισημάνει πολλές φορές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ισότητα στον εμβολιασμό παγκοσμίως θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με φιδό και όπου υπάρχει επιστημονική απόδειξη. Το να πούμε λοιπόν σε κάποιον ότι οκ, okay, δεν πειράζει, δεν βλέπω κάποιο επιστημονικό όφελος, αλλά πήγαινε κάτω, είναι σαν να το στερούμε από κάποιον που το έχει ανάγκη. Και εγώ για μένα αυτό για λόγους, θα το πω έτσι, ηθικούς, δεν μπορώ να πω σε κάποιον, δεν πειράζει, πήγαινε κάτω. Μάλιστα. Αυτή είναι νομίζω η στάση μου. Κυρία Παγώνη, εσείς τι λέτε? Λοιπόν, επειδή έχει δημιουργηθεί μεγάλη ιστορία με αυτό το θέμα των εμβολίων και των ηλικιών, εγώ έχω χωρίσει σε τρεις ομάδες για να διευκολύνω τον κόσμο, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα και ειδικά στο νοσοκομείο καθημερινώς γίνεται ένας πανικός. Λοιπόν, πάνω από 60 και που οι περισσότεροι έχουν και υποκείμενα νοσήματα, φυσικά υπάρχουν στοιχεία και υπάρχουν μελέτες που μπορούν να εμβολιαστούν και να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Όμως 30 με 59 δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία για να πει στον άλλον πήγαινε να εμβολιαστείς. Και επιπλέον, επειδή αυτές τις μέρες υπήρχαν κάποιες δικαιολογίες, ο κόσμος φοβάται, δεν εμβολιάζεσαι γιατί φοβάται. Εμβολιάζεσαι γιατί πρέπει να εμβολιαστείς όταν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν 30 με 59
που δεν υπάρχουν υποκείμενα νοσήματα και δεν χρειάζεται ο κόσμος, δεν πρέπει προς το παρόν να κάνει το εμβόλιο. Δηλαδή τη δεύτερη αναμνηστική ή το τέταρτο, όπως λένε περισσότεροι, απλά την τέταρτη δόση. Θα καλησπερίσουμε έναν ακόμα εξαιρετικό επιστήμονα εδώ στην Κρήτη, τον καθηγητή ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους καλεσμένους σας επίσης. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάτι που θα το πω έτσι λίγο δημοσιογραφικά τζίμπισα μέσα στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ισχύει αυτό που βγαίνει από τον Νεοδί και τον κύριο Ζαούτη, ότι το εργαστήριο ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης μπαίνει στο πανελλαδικό δίκτυο διερεύνηση όλων αυτών των θεμάτων που αφορούν την πανδημία? Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλες τις προηγούμενες μεταλλάξεις εδώ στην Κρήτη τις εντοπίσαμε. Στην ημερίδα που έγινε το προηγούμενο Σάββατο από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΙΟΔΙ ανακοίνωσε ότι το εργαστήριο πρόκειται να ενταχθεί στην ομπρέλα του Περιφερειακού Εργαστήριου Δημόσιας Υγείας, δηλαδή στα εργαστήρια του ΕΟΔΙ. Και αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική... Συγγνώμη, ακούω τη φωνή μου, συνέχει επιστροφή. Θα το ρυθμίσουμε. Βεβαίως, θα το ρυθμίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό για την Κρήτη καταρχήν. Έχει γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική θέση, την επισκεψιμότητα, την ανταλλαγή πληθυσμών διαρκώς όλο τον χρόνο και όχι μόνο τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει έντονη κινητικότητα και το χειμώνα. Μάλιστα. Και τον άλλον είναι και επιβράβευση της όλης της προσπάθειας που έχει γίνει το Πανεπιστήμιο και τους φορείς που βοήθησαν στο εργαστήριο αυτό, όπως η ΥΠΕ, η 7η ΥΠΕ, η Περιφέρεια Κρήτης. Όλη αυτή η συνέδρα μας, στο να έχουμε μια αξιόλογη, θεωρώ, είναι μια σημαντική αναγνώριση από την πλευρά του ΕΟΔΗ αυτό, γιατί πραγματικά το Εργαστήριο Υιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει δείξει πολύ σημαντικά δείγματα γραφής. Πρωτοπορεί και νομίζω ότι βοήθησε και σημαντικά σε αυτό που λέμε πανδημία. Η αλήθεια είναι ότι, κύριε καθηγητά, κύριε Σουρβίνο, όλες οι νέες μεταλλάξεις έκαναν ποδαρικό στην Ελλάδα από την Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι εφαρμόσαμε συστήματα γρήγορων ελέγχων, προκαταρκτικών ελέγχων και γρήγορων αναλύσεων ό,τι αφορά το πλήρες γονιδίωμα στελεχών και δειγμάτων που θεωρούσαμε ότι είχαν υψηλή επικινδυνότητα για να αφορούν ένα νέο στέλεχος. Και αυτό μας βοήθησε στο να έχουμε πραγματικά μια γρήγορη διάγνωση οποιοδήποτε νέο στελέχος κυκλοφορούσε. Και αυτό ανέδειξε την Κρήτη ως ένα κέντρο ανίχνευσης μεταλλάξεων του κορονοϊού σε πρώτο βαθμό, θα έλεγα, στην πρώτη γραμμή. Τώρα, κύριε καθηγητά, θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχουμε δύο υπομεταλλάξεις της Όμικρον με λίγο αυξημένη νοσηρότητα σε σχέση με την Όμικρον, δηλαδή. Οι περισσότεροι που έχουν κολλήσει αυτές τις δύο μεταλλάξεις μια-δυο μέρες έχουν και υψηλό πυρετό, χωρίς όμως κάτι ιδιαίτερο. Ακούσαμε νωρίτερα και τους καθηγητές, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίν και τον κύριο Αχιλέα Γκίκα, αλλά και την κυρία Παγώνη. Θέλω να μου πείτε λίγο πιο εξειδικευμένα τα χαρακτηριστικά αυτών των υπομεταλλάξεων. Κοιτάξτε, ένα χαρακτηριστικό το οποίο μας εντυπωσίασε είναι ότι η γρήγορη μεταστροφή του στελέχους και επικράτηση του στελέχους όμικρον 5 στην Κρήτη, δεν έχουμε πολύ μικρό ποσοστό όμικρον 4, σε σχέση με το όμικρον 2. Κάθε φορά θεωρούσαμε ότι η αντικατάσταση της Δέλτα, της Α από τη Δέλτα, της όμικρον από την Δέλτα, της όμικρον 2 από την όμικρον 1, ήταν ταχύτερη, αλλά αυτό που είδαμε με την όμικρον 5 σε σχέση με την όμικρον 2 ήταν ότι από ένα ποσοστό 5% μέσα σε 7 ημέρες, κυριολεκτικά 7 ημέρες, εκτοξεύτηκε στο 80%. Σημερινά αποτελέσματα. Η απόλυτη επικράτηση δηλαδή. Ακριβώς. Σήμερα το βράδυ έχουμε 98,5%. Θέλω να ρωτήσω. Έχει εξαφανιστεί η όμικρον 2. Εσείς στις αναλύσεις που κάνετε και στα αποτελέσματα που δίνετε, γνωρίζετε μία νέα μόλυνση, αν είναι αρχική ή αν πρόκειται για επαναμόλυνση, και αν είναι, σε τι ποσοστό είναι στην Κρήτη αυτό? Αυτή είναι μια άλλη παράμετρος η οποία μας απασχολεί σε αυτό το στέλεχος, γιατί είναι εντονότερο το φαινόμενο. Έχουμε ένα ποσοστό επαναμολύσεων περίπου στο 10 με 12%, το οποίο δεν το είχαμε δει στα προηγούμενα στελέχη. Μετά από πόσο χρονικό διάστημα είναι η επαναμόλυνση από την πρώτη? Επίσης, και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο, είναι πολύ πρόσφατη η επαναλίμωξη.
Μιλάμε για 2 έως 3 μήνες, κάποιες φορές και συντομότερο. Παίζει σημασία σε ανεμβολίαστο ή σε τριπλά εμβολιασμένο? Στο εργαστήριο δεν έχουμε τέτοια πληροφορία. Δεν θα ήθελα να σας απαντήσω σε αυτό. Αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι πρόκειται ο ορισμός της επαναμόνησης, ξέρετε, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, τον ECDC, είναι ένα μεσοδιάστημα 90 ημερών. Mm-hmm. Αλλά επειδή ακριβώς κάνουμε ελέγχους που μπορούμε να διακρίνουμε ταυτόχρονα με την ανίχνευση, τη διάγνωση και το στέλεχος, ξέρουμε ότι βλέπουμε ότι και σε χρονικό διάστημα συντομότερο των 90 ημερών έχουμε αλλαγή στελέχους, οπότε είναι νέα μόλυνση. Νωρίτερα ακούσαμε τον κύριο Μαγιορκίνη να κάνει λόγο για ενδημικότητα του ιού, κάτι το οποίο ήδη γίνεται ως συζήτηση σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ηνωμένης Πολιτείας της Αμερικής. Και μάλιστα είπε τη φράση και εμείς μπορεί να μην το ξέρουμε. Εσείς συμφωνείτε με αυτή τη λογική ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία αύξηση μολύνσεων που δεν αποτυπώνεται όμως με την ίδια επιθετική μορφή που είδαμε στα προηγούμενα κύματα? Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι σχετικά. Αν θεωρήσουμε ότι το στέλεχος αυτό που κρατεί αυτή τη στιγμή, το υποπαραλλαγή όμικρον 5, αν εμφανίζονταν στην αρχή της πανδημίας, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Mm-hmm. Το ευνοϊκό σενάριο που υπάρχει και το ευνοϊκό υπόβαθρο αυτή τη στιγμή είναι αυτό που ανέφερε ο κύριος Γκίκας προηγουμένως, το ψηλό ποσοστό σχετικά εμβολιασμού σε συνδυασμό με το ποσοστό φυσικής νόσης. Mm-hmm. Είναι η λεγόμενη υβριδική ανοσία. Αυτή είναι που μας παρέχει αυτού του είδους την προστασία και δεν βλέπουμε ακραίες καταστάσεις και αύξηση, ραγδαία αύξηση των εισαγωγών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Μάλιστα. Θα επιστρέψω σας σε πολύ λίγο. Θέλω, κύριε καθηγητά, κύριε Χιλιά Γκίκα, να ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η διαφορά της κυταρικής ανοσίας από την απλή ανοσία? Δηλαδή, η κυταρική ανοσία θέτει τις βάσεις για κάποιον που έχει νοσήσει ήδη μία φορά να νοσήσει πιο ελαφρά τη δεύτερη. Απλοϊκά θα πούμε ότι η ανοσία των αντισωμάτων είναι μια ανοσία ταχείας, πυρόσβεσης του θέματος, ενώ η κυταρική ανοσία είναι η υποθήκη που βάζει ο οργανισμός ώστε όταν θα ξαναρθεί καινούργια λίμωξη, αυτά τα κύτταρα παίρνουν μπροστά και γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από την χημική ανοσία που είναι τα αντισώματα, δημιουργεί καινούργιο κύμα ανοσίας χημικής, δηλαδή αντισωμάτων, πολύ γρήγορα, ώστε να κατασβεστεί η αιστεία. Τα δύο αλληλοσυμπληρώνονται και μαζί και με άλλου είδους κύτταρα τα οποία αυξάνουν ακόμα πιο πολύ την ετοιμότητα και την απάντηση στο παθογόνο. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αυτό που μετράμε και μπορούμε να μετράμε εύκολα είναι η χημική ανοσία, δηλαδή τα αντισώματα, και όχι με πολύ μεγάλη ακρίβεια, με την έννοια ότι υπάρχει μια σύνθεση αντισωμάτων ανάλογα με τις πρωτεΐνες που έχει ο εισβολέας, δηλαδή η ακίδα του κορονοϊού. Και αυτό είναι η πρώτη και γρήγορη απάντηση στον κορονοϊό. Η κυταρική ανοσία μετρέται πολύ πιο δύσκολα και δεν είναι στην καθημερινή πρακτική, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε σε τι ποσοστό θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να προστατεύσει τον πληθυσμό. Mm-hmm. Είναι σε φάση ανάλυσης, διερεύνησης και θα δούμε πώς θα το αξιολογήσουμε.